ασφάλιστος. Στην απόφαση αυτή κρατώ σοφές δικαιοσύνη ότι και σκηθεί μια ηλική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για άλλες κακουργηματικές πράξεις στον αρχηγό, σε βουλευτές και σε μέλη της Χρυσής Αυγής. Και αυτό είναι ένα νομικό δεδομένο, είναι μια ενέργεια της δικαιοσύνης. Κρατώ επίσης ότι είσαι κομπλευτών για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική ιστορία, κρίθηκε στη φυλακή και προφυλακιστέως, και αυτό είναι επίσης ένα νομικό δεδομένο. Όπως επίσης οι τρεις έτεροι, για τους οποίους μέχρι στιγμής έχει αποκοφθεί ο αναπηρισμός εκλέας, αθέθησαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Δεν θέλω να προχωρήσω στον περαιτέρω σχολιασμό, γιατί ακούω παραδείγματος χάρη ότι υπήρχε διαμορφωμένη, και αυτό σημαίνει αθωότητα, γι' αυτό σημαίνει ενοχή, να κρατήσουμε τις αυτοστάσεις της διαδικασίας, δεν καταγνώστηκε ούτε η αθωότητα, ούτε η ενοχή. Ούτε αυτός ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως απαραίτητος είναι ένοχος, ούτε αυτή η οποία θέτησε ελεύθερη απαραίτητος είναι αθώη. Δεν αποτελεί δηλαδή ένα πρόβλημα, κάθε οποιοδήποτε τρόπο, η δικαστική κρίση, η δικαστική αυτή εξέλιξη. Από την πλευρά την πολιτική, και αυτό μόνο μπορώ και πρέπει να σχολιάσω, όσο ισχυρίστηκαν ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, γιατί αυτό είναι πολιτική δίωξη, προφανώς τώρα πρέπει και αυτή να πάρουν θέση, γιατί δεν είναι ότι ξεβοληθεί να είναι πολιτική δίωξη ή αναγνωρίζουν ότι η δικαιοσύνη τώρα είναι ανεξάρτητη, καθώς προφανώς διαφοροποιεί την κρίση της ως προς την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί που χειρίζονται την υπόθεση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγοι για πανηγυρισμούς ή για υποκές. Αν δηλαδή ορισμένοι πανηγυρίζουν γιατί ένας συνάδελφός τους κρίθηκε προφυλακιστέως και οι ίδιοι εφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους για τις πράξεις που έχει ασκηθεί και είναι ευτυχείς γι' αυτό, τότε εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο παρά να τους αφήσουμε στην ευτυχία τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ούτε αντιστοίχως έχει κανείς σε πολιτικό επίπεδο εργολαβικά και πολιτικά αναλάβει την διεκπαιρέωση μιας οποιασδήποτε υποθέσεως. Νομίζω ότι δεν συμπεριστάει διαβίβαση στην δικαιοσύνη για αξιολόγηση συγκεκριμένα ποινικά στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία για εγκληματικές πράξεις, τις οποίες έχουν ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη, έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές δίωξεις και πρέπει να πάρει τον δρόμο τους. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω περισσότερο από αυτό. Τώρα, όσο στο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, ερχόμαστε στα απόψη να σκεφτώ τι μπορεί κανείς να πει για αυτό το οποίο λέγεται ψηφιακή δημοκρατία και τι πρακτικά μπορεί να σημαίνει αυτό. Δύο πράγματα από την αλήθεια μου ήρθαν με ορισμένο και συγκεκριμένο τρόπο στο μυαλό. Και αυτό είναι εφαρμογές των συγκεκριμένων τεχνολογιών σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μπορεί κανείς να υποθεθεί κριτικά αφιλέγοντα κανείς αυτό. Το ένα είναι λίγο πιο περιορισμένο, ορισμένο, πιο υπό μία έννοια συγκεκριμένο και ταπεινό. Και εκεί θα πω ότι η πρώτη εκτίμηση, παρότι μπορεί να φαίνεται μικρό, είναι θετική. Ποιο είναι αυτό? Έχει εισαχθεί η περίφημη διαβούλευση στην ετοιμασία των σχεδίων νόμων. Επομένως, ένα στάδιο πριν από την εισαγωγή ενός σχεδίου νόμου στην Βουλή είναι η ηλεκτρονική διαβούλευση. Είναι κάτι το οποίο κατέστη δυνατό ακριβώς χάρη της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέχρι πρότινος η διαβούλευση αυτή περιοριζόταν στην λεγόμενη ακρόαση φορέων και η οποία εξομόλυνση δεν υπάρχει. Η διαδικασία, δηλαδή όταν γίνεται την προετοιμασία του σχεδιού, καλούνται οι αρμόδιοι φορεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική τροπή, η οποία την ετοιμάζει, προκειμένου να ακουστούν οι απόψει των φορέων, δηλαδή α το πω, τη οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, τη συνήθω συνδικάτων, τα οποία ακούγονται σε αυτή τη διαδικασία. Έχει προσθεθεί όμω η θέση σε διαβούλευση των σχεδίων νόμων και αυτό γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, όπου εκεί ο κάθε ένα μπορεί να υποβάλει τα σχόλια του. Θα σα φανεί εντυπωσιακό, εμένα η υπουργική μου εμπειρία είναι αυτή, ότι κατά τη φάση τη προετοιμασία αυτού του σχεδίου νόμου δεχόμαστε εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχόλια. Είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία και συχνά ενσωματώνουμε πολλά από τα σχόλια μέσα στο σχέδιο νόμου. Επομένως, εγώ εδώ θα πω ότι με αυτή την έννοια
διεύρυνση της δημοκρατίας, το άνοιγμα της συζήτησης αυτής σε ένα απολύτως ανοιχτό κοινό, σε ένα ανοιχτό πεδίο, σε όλους τους πολίτες, μας δίνει πάρα πολύ συχνά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, οι οποίες σας πω ότι επίσης συχνά αξιοποιούνται από τα επιτελεία τα οποία ετοιμάζουν τα νομοσχέδια και κάνουν το νομοθετικό του πάντα καλύτερο. Όσο εγώ εκεί βλέπω μια συγκεκριμένη θετική ευεργετική επίδραση στη λειτουργία της δημοκρατίας μέσα από τη χρήση του ψηφιακού τεχνολογίου. Τώρα, το δεύτερο που μου ίσως πιο, ας το πω, προβοκατό ερώτημα είναι, θα μπορούσαμε σήμερα να καταργήσουμε τη Βουλή και να περάσουμε σε μια μεγάλη στην οποία απλώς θα χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες, προκειμένου να αποφασίζουμε όλοι μαζί τι θέλουμε να τοποθετήσουμε και τι δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε. Αυτό μου φαίνεται ένα πιο προκλητικό ερώτημα για το κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε σε μορφές, ας το πω, άμεσες δημοκρατίες, στην πραγματικότητα, υποκαθιστώντας την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και έτσι να φτάσουμε σε οράματα μεσοδημοκρατικά και προτάγματα μεσοδημοκρατικά, υλοποιώντας με πολύ πιο άμεσο τρόπο και αυτές τις ιδέες για μια δημοκρατία δημοψηφισματικού χαρακτήρα, τις οποίες θα δείτε ότι ακολουθούν. Αλλού, κοιτάξτε, τώρα, βάζοντας το ερώτημα, αν μπορούσαμε να καταργήσουμε την Βουλή, να την υποκαθιστήσουμε, είναι προφανές, αν θέλετε, είναι υπερβολικό το ερώτημα. Αλλά σε μια τέτοια διαδρομή θα μπορούσατε να δείτε παραδείγματα. Νομίζω ότι η Ελβετία το χρησιμοποιεί αυτό εκτενώς, δηλαδή ένα παράδειγμα στο οποίο χρησιμοποιούνται τις ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε αρκετά συχνά να τίθενται ερωτήματα δημοψηφισματικού χαρακτήρα και να υπάρχουν τέτοιες απαντήσεις. Και επομένως αυτό διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο για μεγάλα ζητήματα οι πολίτες συμμετέχουν στη λήψη κεντρικών αποφάσεων. Υπάρχουν πάντοτε σε αυτά τα δημοψηφισματικού τύπου ζητήματα πάντοτε θέματα. Όμως τα οποία δεν σχετίζονται καταρχήν πια νομίζω με την χρήση των τεχνολογιών. Νομίζω ότι η τεχνολογία καταρχήν μας το λέει. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε να θέσουμε προς απόφαση ένα ερώτημα και να υπάρχουν εκεί ναι ή όχι για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θέλουν κάτι ή δεν θέλουν. Η δυσκολία σε αυτό συνήθως είναι το ποιο είναι το ερώτημα. Και αυτό βέβαια είναι μια δυσκολία να το πω διαφορετικά που το αντιμετωπίζουν και όσοι έχουν ένα πρόβλημα. Στα πλαίσια μιας νομοθετικής διαδικασίας. Την ίδια δυσκολία έχουν, γιατί γι' αυτό είναι οργανωμένο έτσι το Σύνταγμά μας. Στην νομοθετική πρωτοβουλία έχει η κυβέρνηση, συνήθως και όχι η Βουλή. Η κυβέρνηση φέρνει μια νομοθετική πρόταση με έναν ορισμένο τρόπο διαμορφωμένη. Και εκεί παρεταίνει η διαδικασία, αν θέλετε, της βουλευτικής επεξεργασίας, της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας, προκειμένου να διαμορφωθεί το νομοθέτημα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια είδους επεξεργασία απολύτως ανοιχτή. Παραδείγματος χάρη να καταθέσουμε ένα νομοθετικό κείμενο και να δεχόμαστε τροπολογίες, παραδείγματος χάρη στο κείμενο αυτό, από όποιον θέλει και να τίθενται αυτές οι τροπολογίες σε μια δημοψηφισματική διαδικασία, όπου όλοι θα τις δέχονται ή δεν τις δέχονται, και να προκύπτει, ας το πω, μια τέτοια σύνθεση. Μου φαίνεται όχι πρακτικά κάπως δύσκολο αυτό και αμφιβάλλω αν θα διατηρούσε ένα νοηματικό ιερμό κάτι τέτοιο. Αν θα διατηρούσε δηλαδή το νομοθέτημα μετά από μια τέτοια είδους επεξεργασία, θα διατηρούσε μια νοηματική ενότητα. Επομένως, νομίζω ότι γι' αυτό και δεν έχει λίγο πολύ αυτό εφαρμοστεί πουθενά. Από αυτή την έννοια, νομίζω ότι θα ζήσουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία για αυτό το χρονικό διάστημα ακόμα. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει ένας τέτοιος τρόπος μιας, ας το πω, άμεσης διαμόρφωσης των νομοθετικών κειμένων. Θα μπορούσαμε όμως να διευρύνουμε σε μια δημοψηφισματική κατεύθυνση που δεν έχει μια τέτοια τύπου επεξεργασία τη συμμετοχή των πολιτών, θέλοντας ερωτήματα πια, λέγοντας, ρωτώντας τους ναι ή όχι στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλετε, παραδείγματος χάρη, να επιτρέψουμε την οπλοφορία, δεν θέλετε να επιτρέψουμε την οπλοφορία. Θέλετε να κάνουμε τζαμί ή να μην κάνουμε τζαμί. Θέλετε να εφαρμόσουμε, παραδείγματος χάρη, τον τάδε νόμο για την μετανάστευση, δεν θέλετε να εφαρμόσουμε τον τάδε νόμο για την μετανάστευση. Επομένως, μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους ζητήματα πιο κεντρικά,
το ναι ή το όχι, ας το πω, είναι το κρίσιμο, ανεξαρτήτως των επιμέρους ρυθμίσεων, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να θέσουμε τέτοιου είδους ερωτήματα στο κοινό. Τώρα, μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι τεχνικά μπορεί να γίνει αυτό, όμως δεν υπάρχει μια τέτοια σχολή. Αυτή η δυνατότητα και το γεγονός ότι αυτό δεν είναι και τόσο ακριβό, προφανώς το ερώτημα πολύ πιεστικά πρέπει να γίνει αυτό. Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι κάτι στο οποίο κάθε επόμενη στιγμή, όσοι υπερασπίζονται ένα άμεσο δημοκρατικό μοντέλο, θα μπορούσαμε να το πιέσουν, να το θέσουν, να το φέρουν μπροστά στη συζήτηση. Προκειμένου να δούμε πόσο μπορούμε να οργανώσουμε κάτι. Χωρίς να πάρω μια ακριβή θέση στο ζήτημα αυτό, εδώ απλώς θα συνεχίσω από την τελευταία παρατήρηση που άκουσα από τον προλαλήσατε. Και αυτό είναι ότι, πάντως για να το κάνουμε αυτό, για να είμαστε σίγουροι ότι θα παίρνουμε τις καλές αποφάσεις, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το επίπεδο της συζήτησης, του διαλόγου και της αντιπαράθεσης θα διατηρείται σε κάποιο είδους επίπεδο. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέει ο Ισάγη μέσα από ποιοτικά χαρακτηριστικά στην κρίση και μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Άρα για ποιο επίπεδο, τι σημαίνει επίπεδο, τι σημαίνει επίπεδο δημόσιου του λόγου, ποιος θα καθορίσει αυτό, είναι σωστό να το καθορίσουμε αυτό, μήπως αυθαιρετούμε εισάγοντας τέτοιες έννοιες. Αλλά να το πω διαφορετικά, εάν μπαίναμε στον διαδίκτυο τώρα και καθόμασταν, ας το πω, να συζητήσουμε για τα σχόλια που βλέπουμε στο διαδίκτυο, είτε είμαστε αριστεροί, είτε είμαστε δεξιοί, είτε είμαστε μορφωμένοι ή λιγότερο μορφωμένοι, ή κεντρώθηκε. Αυτή, εντάξει. Λοιπόν, φαντάζομαι όμως ότι στο ερώτημα του ποια σχόλια αξίζει τον κόπο να κρατήσει κανείς, οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν, ανεξαρτήτως κατευθύνσεως του σχολείου, ότι κάποια σχόλια είναι αξιόλογα, για να τίσουμε μια συγκεκριμένη τεχνολογία, και κάποια άλλα σχόλια είναι για πέταμα και δεν αξίζει να το διαβάσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο ο συνολικός λόγος που παράγεται μέσα στο διαδίκτυο είναι ένας λόγος ο οποίος επιτρέπει μία τέτοιου είδους δημιουργική προσέγγιση, είναι ένας λόγος ο οποίος μπορεί να διακρίνει, ας το πω, τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα προβλήματα, να αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς και την υφαλειότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς αυτά τα ζητήματα, ώστε αυτός ο διαλόγος ο οποίος αναπτύσσεται εκεί να μπορεί να αξιοποιηθεί πολιτικά, προκειμένου να δημιουργείται ένα πολιτικό προϊόν, την τέλεια μεταφορά μιας εξουσίας. Μια εξουσία απόφαση σε έναν χώρο, σε ένα δημόσιο χώρο, ο οποίο θα μπορεί να αποφασίσει για μεγάλα ζητήματα, προσπερνώντας την εξουσιακή δημοκρατία και βαδίζοντας σε, αν θέλετε, αμεσοδημοκρατικές μορφές. Είμαστε εκεί σήμερα. Εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε εκεί. Και αυτό είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει και πρέπει να ανοίξει, θα έλεγα, ευρύτερα, μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στους πολίτες, για την αξία της χρήσης του διαδικτύου. Για τις δυνατότητες αλλά και τις ευθύνες που έχει αυτή η ελευθερία και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να οικοδομήσει τέτοιες κοινότητες διαλόγου αλλά και να μεταφέρει ενδεχομένως σε ένα πρώτο επίπεδο μέσα από κάποιες τέτοιες τύπου διαδικασίες να μεταφέρει εξουσίες, απόφασεις σε αυτό το χώρο. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο τύπο κοινότητας, στη συγκρότηση μιας κοινότητας του τύπου, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε για τη χρήση του διαδικτύου. Και για την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών μέσα σε αυτό.